Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα σας. Που τους είδατε στις εντυπωσιακές εικόνες αυτές. Εσείς ήσασταν στα πλάνα αυτά. Ναι, και είμαστε και εκπαιδευτικοί, πρέπει να πω. Και εκπαιδευτικοί. Αυτή ωραία, πολύ χαίρομαι. Βλέπετε αυτό που είπα πριν. Σε ποια βαθμίδα εκπαίδευσης? Στην πρωτοβάθμια εγώ. Εγώ είμαι σε επαγγελματικό λύκειο. Μπράβο. Σε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Συγχαρητήρια, καταρχήν. Το επαγγελματικό λύκειο λίγο το έχει εγκαταλείψει η πολιτεία, ενώ είναι πολύ σπουδαίο. Έτσι νομίζω. Ναι. Βλέπετε αμέσως τα κενά. Ναι. Αλλά μήπως το δείξατε επίτηδες ότι όλοι είμαστε σε ελεύθερη πτώση. Ακριβώς. Η Ελλάδα ή πετάμε στα σύννεφα. Ή πετάμε στα σύννεφα. Υπάρχει και το δεύτερο. Τόσο συμβολική εικόνα, μπράβο σας. Πετάμε στα σύννεφα. Αυτό τι είναι στη χέρι σας? Αυτό λέγεται υψόμετρο. Δείχνει σε ποιο ύψος θα ανοίξουμε το αλεξίπτωτο. Ωχ, και αν ξεχαστείτε. Για δείξτε το στην κάμερα. Ας κλείσει λιγάκι η κάμερα να το δείξουμε. Ναι. Κύριε Ποταμιανό, ξέρω βέβαια. Πρέπει να το βλέπετε υποχρεωτικά συνέχεια όσοι ναι, ναι. Ξέρω βέβαια ότι για ασφάλεια ο ενδιαφερόμενος φοράει δύο αλεξίπτωτα, έτσι. Βεβαίως. Και αν έχουμε χρόνο, μπορούμε να σας δείξουμε και τον εξοπλισμό. Μάλιστα, να ξεκινήσουμε λίγο από τα βασικά. Πού μπορεί κανείς να έρθει για να εκπαιδευτεί, περάσει την εκπαίδευση και πόσος χρόνος χρειάζεται. Εκτός από τόλμη και θάρρος, βέβαια, έτσι. Λοιπόν, θέλετε να ξεκινήσουμε από τις κυρίες πρώτα. Το ταμείο και κάτι άλλο. Είναι αναγκαία η συνειρμή. Εγώ, πριν μου πείτε πόσες φορές σας έχουν ρωτήσει, μα δεν φοβάστε. Πόσες φορές θα έχετε ακούσει αυτό? Από όσους το έχω πει, νομίζω από όλους. Από όλους. Αλλά αν περάσει σωστή εκπαίδευση, νομίζω ότι μπορεί να το κατορθώσει κάποια στιγμή έτσι και να σου περάσει ο φόβος. Οπότε τι χρειάζεται, πώς ξεκινάει? Δεν περνάει ακριβώς ο φόβος. Έχεις πάντα αυτό το δέος όταν είσαι μπροστά. Νιώθετε το αίσθημα του φόβου όταν μιλάτε? Μεταξύ άλλων συναισθημάτων, ναι. Αλλά είναι επιθυμητό όμως, φαντάζομαι, εκείνη την ώρα. Ναι. Εγώ έχω μια βαθύτερη έτσι, ερώτηση. Το χαίρεστε πραγματικά ή έτσι λίγο αποφιλότιμο? Πρέπει λίγο να μαζείτε κάποιος να πέσει. Πρέπει να μαζείτε τον προσγειωνόμαστε. Ένα χαμόγελο. Πόση ώρα είναι η πτήση από την ώρα που θα πήδηξετε το αεροπλάνο? Εξαρτάται από τα πόσα πόδια έχεις φύγει, αλλά είναι γύρω στα 30 με 40 δευτερόλεπτα. Αυτό είναι όλο. Ελευθέρας. Και μετά είναι όταν ανοίγει ο θόλος, γύρω στα 4 με 5 λεπτά μέχρι να προσγειωθεί. Έχετε τη δυνατότητα να το κατευθύνετε εσείς? Ναι, αλλά καθυστερείς μετά, δηλαδή στην πρώτη. Όχι, το οδηγεί στο αλεξίπτωτο. Ναι, βέβαια, έχει κάτι σκηνάκια. Ναι. Λοιπόν, θα μας δείξετε το αλεξίπτωτο? Νομίζω ότι είστε υποψήφια, εγώ το κατάλαβα. Να σας πω μόνο ότι αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει, υπάρχει η Ελληνική Αεροπορική Ακαδημία, έχουμε έδρα στα Μέγαρα και υπάρχει ένα site skydiving.gr ή skydivegreece.gr, είναι πολύ εύκολο να μας βρει κάποιος από το ίντερνετ. Μπορώ να σας δείξω. Στα Μέγαρα που υπάρχει πρόβλημα, μαθαίνω. Κάνω και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Όχι με εσάς, με τη Γενική Αεροπορία. Μου λένε φίλοι. Ακούστε, κύριε Γραμματικά, και τώρα. Η Γενική Αεροπορία, ένας δυναμικός κλάδος, είναι νέα παιδιά. Έκλεισε γιατί έγινε κοπηλετοδρόμιο Μαραθώνας. Τους πήγανε κάποιους στο Τατόι, κάποιους άλλους στην Τανάγρα. Κλείνει και η Τανάγρα και λέει: ελάτε όλοι στα Μέγαρα. Και προχθές έρχεται ένα φιρμάνι, το 50% των πτήσεων κόβονται γιατί έχει ο στρατός ανάγκες αυξημένες. Και ένας ολόκληρος κλάδος καθυλώνεται τώρα, έτσι. Νέα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ναι, ήθελα να σας πω ότι κάνουμε και στο Πολύκαστρο, στο Κιλκής. Ναι. Τέλος πάντων. Για όσους μας βλέπουν από τη Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, αυτό είναι το αλεξίπτωτο. Είναι το αλεξίπτωτο. Το κυρίως αλεξίπτωτο. Εδώ υπάρχει το κυρίως και εδώ είναι το εφεδρικό. Το φοράμε αυτό πάνω μας. Υπάρχουν κάποιες λαβές που κάνουν κάποια πράγματα και όταν θέλουμε να ανοίξουμε, τραβάμε αυτό εδώ που είναι ένα πολύ μικρό αλεξιπτωτάκι. Ένα φρένο για να πιλωτάκι, μην έχει λέει. Σόκο. Ναι. Αναπτύσσεται ο κύριος θόλος και θέλω να σας πω ότι ο φόβος μην τυχόν και δεν ανοίξει το αλεξίπτωτο είναι τελείως ανυπόστατος. Είναι ο φόβος του αρχάριου. Σιγά σιγά με την εμπειρία διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι ρεαλιστικοί κίνδυνοι. Αλλά όμως πάντα θα ανοίξει τα αλεξίπτωτα. Αν δεν τραβήξετε εσείς με το χέρι το σκηνάκι, ανοίγει και μόνο. Βεβαίως υπάρχει μηχανισμός ασφαλείας, αυτομάτου ανοίγματος. Είναι αυτό εδώ. Από την πίεση την ατμοσφαιρική. Βεβαίως. Είναι ένας διαφορικός μηχανισμός που μετράει και ταχύτητα και βαρομετρική πίεση. Με πυροκροτητήρι ηλεκτρικό. Και ανοίγει το εφεδρικό αλεξίπτωτο από εδώ. Αυτά είναι αερολέσκηση ή ο καθένας έχει το δικό του? Μπορεί να πάρει ο καθένας το δικό του αλεξίπτωτο, η σχολή διαφορετική. Καινούριο είναι πολύ ακριβό. Αυτό
μπορεί να έχει 4 με 5.000 ευρώ. Έχει και μεγάλη διαδικασία για να το ξαναπακετάρεις, ναι, έτσι. 5.000 ευρώ καινούριο. Βεβαίως, η ενοικίαση όμως έχει 20 ευρώ. Μπορεί κάποιος με ένα μικρό κόστος να κάνει. Στα 20 ευρώ είναι και η πτήση, δηλαδή να σε σηκώσει πάνω το αεροπλάνο και να πηδήξεις. Όχι, όχι. Ανάλογα με την εκπαίδευση, υπάρχει μεγάλη ποικιλία. Ένα πακέτο για κάποιον που ενδιαφέρεται, πόσο θα φτάσει. Για να ξεκινήσει κάποιος περίπου με 250 ευρώ, μπορεί να ξεκινήσει μια βασική εκπαίδευση. Κυρία Αποστολοπούλου, θυμάστε την πρώτη φορά που πηδήξατε? Ναι, εννοείται. Δεν ξεχνιέται αυτή. Τρέμαν τα πόδια σας? Το φιλοκάρδι μου. Πέσατε μόνοι σας όμως ή με κλωτσιά? Γιατί έχω μάθει ότι... Πείτε μου το συνέστημα που στα 2-3, δεν ξέρω στα πόσες χιλιάδες πόδια επιδάτε, ανοίξει ξαφνικά μια πόρτα, ναι, και είσαι στο χάος, στο πουθενά. Ναι, πώς είναι αυτό όταν ανοίγει η πόρτα. Γι' αυτό λέω, μήπως μας πρόχνουν. Προς τα εκεί. Πώς είναι αυτό το συνέστημα? Δεν είναι ένα συνέστημα καταρχάς. Είναι ένα συνονθήλευμα συναισθημάτων. Δυστυχώς δεν μεταφέρεται. Σίγουρα έχει φόβο μέσα, έχει ενθουσιασμό, έχει χαρά. Όταν πέφτει κάποιος, τι σκέψεις περνάνε από το μυαλό, δηλαδή συγκεκριμένα σε εσάς, τι σκέφτεστε την ώρα που είσαστε? Εγώ προσωπικά, επειδή είμαι μαθήτρια ακόμα και έχω κάποιες ασκήσεις να κάνω την ώρα του άλματος. Σκέφτεστε πώς θα διεκπαιρεώσετε αυτό? Πόσα άλματα έχετε κάνει μέχρι τώρα? Έχω 19 ελευθέρας και 2 στατικού ήμαρα. Και είστε μαθήτρια ακόμη? Ναι. Ο εκπαιδευτής που ίσως να έχει περισσότερα έτσι την ευκαιρία. Εγώ έχω λίγα να... περισσότερα. Έχω 377 άλματα. Α, λίγα περισσότερα, ναι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πάντα τα συναισθήματα είναι έντονα, γιατί συνεχώς υπάρχουν καινούργιες ασκήσεις, πιο δύσκολες, καινούργιες προκλήσεις. Δεν σταματάει. Σταδί έχει γίνει ποτέ στον αέρα? Κοιτάξτε να δείτε. Στην προσγείωση. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που μερικές λεπτομέρειες μπορεί να μην πάνε καλά, αλλά με σωστή εκπαίδευση και σωστό εξοπλισμό πάντα υπάρχουν σενάρια διαφυγής. Εάν συμβεί κάτι, 99% έχει ευθύνη ο αλεξιπτωτής. Πάντως είναι σαν τον οδηγό του αυτοκίνητου. Έχουν σημειωθεί ατυχήματα, έτσι. Στην στο στρατό. Όχι, όχι. Ο στρατός δεν έχει καμία σχέση με τον αλεξιπτωτισμό που κάνουμε εμείς. Εμείς κάνουμε ένα σπορ, εκεί κάνουν ένα άλμα. Ναι, για ανάγκες... με διαφορετικές συνθήκες. Ακριβώς. Και με άλλο εξοπλισμό. Λοιπόν, κυρία Αποστολοπούλου, κύριε Ποταμία, να ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε μαζί μας. Εμείς σας ευχαριστούμε. Αγαπητέ κύριε Πρίτανη, η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη. Εντυπωσιάστηκα. Θα παρακαλέσω τους φίλους την επόμενη φορά, δεν έχουν αντίρρηση, να με σπρώξουν να πέσω. Με αλεξιπτωτό. Όχι χωρίς. Στην παιδεία έτσι κι αλλιώς κινδυνεύομαι να πέσω για πολλωστή φορά. Αλληγορικά. Θα το δοκίμαζα, ξέρετε. Έχω πιστεί ότι μερικά πράγματα που φαίνονται πολύ δύσκολα, όπως το να βουτάς στη θάλασσα βαθιά, όταν τα συνηθίσεις, σου φαίνονται πολύ απλά για τον άλλο κόσμο. Έχουν τα μυστικά τους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και τα φιλιά μας στην Κρήτη, βέβαια. Να είστε καλά.